Να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πραγματικά το Δημαρχείο όλοι οι όροφοι έχουν αρκετό κόσμο και θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα τιμήσουμε τον Περικλή ως Ολυμπιονίκη, επειδή δεν έχουμε... δεν έχουμε τύχη να γκρεμίσουμε, σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι έτοιμο το κλειστό γυμναστήριο που εκεί θα μας χωρέσει. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντινομάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Διοικητές και Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τα Λαχενά. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε τον μεγάλο αθλητή και συμπολίτη μας, Περικλή Ιακωβάκη, και την άξια καλωσορίζουμε και τον κύριο Κοντογιαννόπουλο. Και την άξια προπονήτριά του, Μαρία Σωτηρακοπούλου. Για το μεγάλο τους άθλο, για τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ηλιακού κλασικού αθλητισμού, για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου τον Αύγουστο στο Παρίσι. Ο αθλητής από τα Λαχενά, ο Περικλής Ιακωβάκης, αγωνίστηκε στον τελικό του δρόμου 400 μέτρων με εμπόδια, εκπροσωπώντας τα χρώματα της πατρίδας μας και κουβαλώντας τις ελπίδες μας για μια διάκριση. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθήσαμε τις προσπάθειες του δρομέα μας. Όλοι οι Έλληνες ριγίσαμε από συγκίνηση και περηφάνεια όταν ο δικός μας Περικλής ανέβασε την Ελλάδα στο βάθριο του παγκόσμιου πρωταθλητή, χαρίζοντάς την περίτρανη νίκη του. Για να φτάσει σε αυτά τα ύψη της νίκης, για να κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους, μα πιο πολύ εμάς τους συμπατριώτες του, δούλεψε πολύ σκληρά και μεθοδικά, υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας και γυμνάστριας της Αθλητικής Ένωσης Λαχενών Μαρίας Σωτηρακοπούλου. Ο Περικλής, με την αποφασιστικότητά του, την πίστη του και το ψυχικό του σθένος, και η Μαρία, με την επιμονή της και την επιστημονική της κατάρτιση, έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας. Τα Λαχενά, μέσα από την επιτυχία αυτή, σήκωσαν την πατρίδα μας ολόκληρη πολύ ψηλά. Σε 10 μήνες έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα που αναλαμβάνει τη διοργάνωση του μεγαλύτερου παγκόσμιου γεγονότος, έχει στρέψει πάνω της τα φώτα του διεθνούς ενδιαφέροντος. Το Ολυμπιακό ιδεώδες, το αρχαίο πνεύμα θάνατο που υμνεί ο ποιητής, επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, εκεί που τιμήθηκε όσο σε καμιά άλλη γωνιά του πλανήτη. Ολόκληρος ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στις ετοιμασίες μιας γιορτής που θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο μέσα από τον αθλητισμό. Εμείς οι Ηλίοι, κάτοικοι της Ολυμπιακής Γης, της Ήλιδας και της Ολυμπίας, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για αυτό το γεγονός, αλλά και μεγάλη υποχρέωση να συμβάλλουμε στην επιτυχία του. Εμείς, αγαπητέ Περικλή, παγκόσμιοι πρωταθλητοί, σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας να υψώσει την Γαλανόλευκη που σήμερα γιορτάζει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να γίνεις Ολυμπιονίκης στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντινομάρχη, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριε εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι. Παρευρίσκομαι στην αποψινή εκδήλωση με διπλή ιδιότητα. Αφενός μεν ως πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Λαχενών και αφετέρου ως πατέρας του τιμόμενου πρωταθλητή Περικλή Ιακωβάκη. Αφού ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λαχενών, τον κύριο Νικόλαο Κουλούρη,
για την καλοσύνη και την ιδέα που είχε να οργανώσει την αποψινή βραδιά. Επιτρέψτε μου να έχω για πολύ λίγο χρόνο το λόγο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας απόψε στο φιλόξενο, στη φιλόξενη αυτή αίθουσα του Δημαρχείου Λεχενών. Κύριε Δημάρχε, κατά την γνώμη της Αθλητικής Ένωσης Λεχενών,